Για πάμε. Η Χρύσα Μπάτου πήγε στο Βενζινάδικο, βρήκε και την κυρία Ζάγκα. Καλημερίζουμε και τις δύο κυρίες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όπως είπατε, μια ανάσα, κυριολεκτικά μια ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται η τιμή της βενζίνης, όχι στα νησιά, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ωστόσο σε πολλά πρατήρια της Αττικής έχει ξεπεράσει ή πλησιάζει τα 2 ευρώ. Και βέβαια αναφερόμαστε στην απλή αμόλυβδη, δεν αναφερόμαστε στην Κατοστάρα, εκεί έχει ξεπεράσει προπολού τα 2 ευρώ. Και όσο απομακρυνόμαστε από τα αστικά κέντρα, η τιμή αυτή αλλάζει, η εικόνα αυτή αλλάζει. Να σας αναφέρω ενδεικτικά και το παράδειγμα της Αργολίδας. Mm-hmm. Πριν από μία εβδομάδα είχα δει στο πρατήριο, στο παρατηρητήριο τιμών, τιμή 1 ευρώ και 85 περίπου, 80 λεπτά το λίτρο, και πλέον έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για μια εκτόξευση τιμών. Τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε τιμή βενζίνης 1 ευρώ και περίπου 60 λεπτά, πρόπερσι 1 ευρώ και 40 λεπτά και τώρα 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και όλα αυτά εν μέσω βέβαια και του πολέμου στην Ουκρανία. Κυρία Ζάγκα, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Καλό μήνα καταρχάς. Καλό μήνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι λόγω του πολέμου έχουμε έκρηξη στη τιμή βαρέλι, τιμή Brent, ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Και το σενάριο που λέγαμε ότι θα φτάσει στα 100 και τι θα κάνουμε, δεν είναι τώρα εκεί. Πάει για 120-150 δολάρια. Και αυτό μας έχει παγώσει και τους επαγγελματίες, αλλά και τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή μέση τιμή στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη είναι 1,88-1,90. Ναι. Ενώ αν πάμε νησιωτική και πυρεωτική, ξεπερνάμε τα 2 ευρώ. Φυσικά θα βρείτε και τιμή 1,91-1,96 αμόλυβδη, αλλά και 1,85 και 1,80. Mm-hmm. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Γιατί αγοράζουμε με διαφορετικά τιμολόγια. Όχι μόνο διαφορετικά από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά και η ίδια εταιρεία έχει διαφορετικά τιμολόγια ανάμεσα στους συνεργάτες της. Mm-hmm. Δηλαδή άλλη τιμή παίρνει αυτός που είναι συνεργάτης, άλλη τιμή έχει το εταιρικό, άλλη ο μισθωτής και άλλο το μεγάλο ή το μικρό μαγαζί. Mm-hmm. Επίσης δε ο κακοπληρωτής ή ο καλοπληρωτής. Σε όλο αυτό όμως το πακέτο μεγάλη σημασία έχει, και ευχαριστώ πολύ τα μέσα που δεν αφήνουν το θέμα αυτό, είναι το παρεμπόριο, το λαθρεμπόριο. Ναι. Αυτά τα πολύ φτηνά μαγαζιά κρύβουν πολλές φορές παγίδες από πίσω, τις οποίες ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις βρει. Ήδη είδατε ότι όχι μόνο έχει πέσει η δουλειά στα μαγαζιά, αλλά και η κίνηση στο δρόμο. Μάλιστα. Πάρα πολλοί πελάτες πάνε πια στη δουλειά τους με τα μέσα. Ξεπέρασαν το φόβο τους και αφήσαν το όχημά τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Λοιπόν, έλεγε αυτό. Αφού θες άλλο ένα προϋπολογισμό. Χρύσα, τι λέει η τιμή εκεί σήμερα στην αμόλυβδη, την απλή? Όχι την ακριβή. Την απλή. Πόσο είναι? 1 ευρώ και 88 λεπτά. Ακριβώς το μέσο όρο που μας είπε η κυρία Ζάγκα. Βοήθειά μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.